Αυτή είναι η παραλία Τουρκόμνημα ή μάλλον το ενδιάμεσο ανάμεσα στο Τουρκόμνημα και το Ξηρόκαμπο. Το ενδιάμεσο. Και είναι και τα νησάκια Κουλούρα. Είναι η δυτική Κουλούρα και η ανατολική Κουλούρα. Έτσι λέγονται. Τα νησιά της Κουλούρα, συγγνώμη. Ο Άγιος Νικόλαος, το Τουρκόμνημα. Η παραλία Ξηρόκαμπος ενώνεται με μια λωρίδα με την παραλία Τουρκόμνημα. Και όλη αυτή η περιοχή λέγεται Τουρκόμνημα. Και εδώ είναι ο Άγιος Νικόλαος, υπέροχος. Και εδώ είναι η παραλία που ήρθαμε για μπάνιο. Κοίτα τι τέλεια που είναι. Πάμε Πανελλήνιες, 7 παρατέταρτο το πρωί, στους Λειψούς, στην παραλία Λιαντού και στο ξενοδοχείο Αφροδίτη. Να ξυπνάς και να λες καλημέρα σε αυτό εδώ, σε αυτή την εικόνα. Λιαντού. Άτσελα. Δεν έχει ξυπνήσει κανένας ακόμα. Και τη βλέπουμε από το Άτσελα. Αυτή είναι η θέα που κλειδώνω όταν φεύγω από εδώ. Και σκέφτομαι ότι όταν ζορίζομαι το χειμώνα θα επαναφέρω στη μνήμη μου αυτήν ακριβώς τη θέα. Και θα επανέρχομαι νοητά εδώ στους Λειψούς. Η εικόνα της Παναγίας είναι εδώ ή στη Παναγία του Χάρη. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία των Λειψών, στο χωριό επάνω. Και σήμερα θα πάμε στη Δέσποινα. Δεν έχω ξαναφάει στη Δέσποινα. Είναι πολύ ωραίο. Θες νερό? Τώρα θα σου πω. Κοίτα, είναι πολύ παλιό. Από πότε είναι εδώ αυτό το μαγαζί? Όχι, αγάπη μου, εγώ μόνη και μόνο είμαι εδώ 37 χρόνια. 37 χρόνια. Αυτή η παραλία είναι ο κάμπος. Εδώ ήρθαμε σήμερα για μπάνιο. Εδώ είναι μια εκπομπή, κάτι γυρίζουν βιντεάκια σε διάφορα νησιά. Δεν ξέρω ποια εκπομπή είναι. Όλη μέρα κάνουν γυρίσματα με ντρόουν. Ωραία είναι και ο κάμπος. Αυτό είναι το παλιό ξενοδοχείο Νεφέλη, που τώρα, πώς μου είπαν ότι ονομάζεται, Blue, Blue, Blue νομίζω. Και μια άλλη άποψη από την παραλία.
Κάμπος, κοιτάξτε, τέλεια. Στους λειψούς έχουν ζωγραφίσει όλες τις πινακίδες και κάπως έτσι είναι το αποτέλεσμα. Μακάρι να μπορέσω να σας δείξω όλες τις πινακίδες, είναι ασύλληπτα όμορφες. Και εδώ πάει για Κάμπο και για Έλενας και για το Χριστό και για πολλά. Και εδώ είναι τα πέρα το γαλάζιο και εδώ είναι, καθώς μπαίνεις στους λειψούς, στη Λεντούμα και στο ξενοδοχείο Αφροδίτη. Θα σας το δείξω και από πιο κοντά να δείτε τι μου είναι. Είναι υπέροχο, υπέροχο. Μάτι Λεντού, η πιο κοντινή παραλία και η πιο ωραία. Βέβαια όλα τα νερά στους λειψούς είναι ρηχά, κατά πράσινα, αλλά ρηχά. Και πίσω από τη Λεντού είναι το ξενοδοχείο Αφροδίτη που μένω, με το χαρακτηριστικό ανεμόμυλο, το οποίο είναι δωμάτιο και μπορείς να μένεις μέσα. Υπέροχα. Και φυσικά όλο το νησί το περπατάς. Η πιο μακρινή απόσταση είναι ο Πλατής Γυαλός, που είναι 4,5 χιλιόμετρα και είναι, συγγνώμη, 4,5 χιλιόμετρα. Να σας δείξω και το δωμάτιό μου. Εδώ, ξενοδοχείο Αφροδίτη. Όλα τα κομφόρ, μην δίνετε σημασία. Και βγαίνουμε έξω, περίμενε. Να σας δείξω και τη θέα. Και πάλι η Λεντού, το μπαλκονάκι. Κατεβαίνουν από το γάμο τώρα, από την εκκλησία και σιγά σιγά πάνε προς το γλέντι. Και εδώ τώρα θα πάμε για το καινούριο μαγαζί του Μαζά, την αυλή Μπουτάνικα. Αυτό το αγαπώ το στενό. Σπιτάκια. Ετοιμάζετε το γλέντι. Λειψή by night. Θα μας τράξει ο Μαυροδής. Μας έκανε την καλύτερη σαλάτα σήμερα. Τι σαλάτα να πούμε. Και ακούμε τα του γάμου. Αλλά καθόμαστε και εδώ στο λιμάνι. Εννοείται πως εγώ δεν πήγα τέτοιο πράγμα. Thank you.
ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και το λιμάνι των Λειψών. Ο Σίβος εκεί κάνει δημόσιες σχέσεις. Η Λιαντού το βράδυ. Η Λιαντού ησυχία. Και το Αφροδίτη το βράδυ. Έρχεται και παίρνει ψωμί από εδώ. Έρχεται και παίρνει το άλλο δείχνει και τώρα τρομάξανε και δεν είχε. Ήταν Αφροδίτη. Και εδώ είναι ο Μήλος. Ωραίος και Μήλος. Αράτη. Δεν ακούς τίποτα πέρα από τα κουδούνια της κατσικούλας. Το Μαράθι, χωρίς τον Μιχάλη τον πειρατή, πρώτη φορά το βλέπω χωρίς τον Μιχάλη. Αυτό είναι το Μαράθι. Μια κουβέντα φοβερή που μου είπαν από τόσα εκατομμύρια κατοίκους έπρεπε να πάρει τον έναν από τους τρεις που είναι στο Μαράθι. Κρίσιμα ήταν όλοι και όλοι. Κοιτάξτε θάλασσα, κοιτάξτε νερό. Απίστευτο είναι το Μαράθι, απίστευτο. Καλά, κι αν έχουμε γελάσει εδώ, κι αν έχουμε πιει σούμες, κι αν έχουμε κάνει χαζά, κι αν έχουμε φάει. Τι όμορφο που είναι το Μαράθι. Τώρα θα φάμε εδώ, στον Παντελή. Από τον Πλατή Γυαλό πήγαμε στο Μαράθι με αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Κοιτάξτε. Τώρα θα φορτώσουμε το jet ski και θα φύγουμε. Από εκεί πάει για Μουσχάτο ευθεία και εδώ είναι Πλατής Γυαλός. Αυτές τις πινακίδες πολύ τις αγαπώ. Εκείνη τα εστιατόρια που τρώμε στον Πλατή Γυαλό και αυτή η υπέροχη παραλία. Υπέροχη. Παλιά είχε πάπιες, ερχόντουσαν, μας τσιμπούσαν, καθόντουσαν στις πετσέτες μας. Φέτος δεν ξέρω τι γίνανε οι πάπιες. Να και το τζέτσκι και ο Μαυράκης, φίλος μου.
Λοιπόν, σήμερα ξεκινάω μία πεζοπορία μόνη μου για το μονοδέντρι, με πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη και αέρα, και εκεί που θα πάω μάλλον θα έχει πολύ αέρα, αλλά πρέπει να γίνει. Είναι η απόσταση γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα, μου το δείχνει 48 λεπτά με τα πόδια, δεν ξέρω γιατί 48 λεπτά με τα πόδια, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εδώ είναι και η μάντρα του Μαυράκη, παντού κάζα Μαυράκης, να το και το jet ski. Να και εδώ, Μαυράκης, Μαυράκης Constructions. Δημοτικό σχολείο Λειψών. Εδώ να δείτε τι κόσμημα. Κοιτάξτε σχολείο. Και κοιτάξτε θέα, μισό. Έκανα μια μικρή παράκαμψη. Κοιτάτε θέα. Δημοτικό σχολείο Λειψών και πιάτο όλη η Λειψή. Κοιτάτε το σχολείο. Τελειώ. Τι όμορφη που είναι η Λειψή. Κοιτάξτε ένα σπιτάκι. Να και το τρομερό γλυπτό που υπάρχουν μόνο δύο στον κόσμο. Λεπτομέρειες άλλη φορά. Μέσω Λαμίας με πάει το GPS. Τέλος πάντων, θα δούμε όλους τους λειψούς μέσα να βγω εγώ στο μονοδέντρι. 13 χιλιόμετρα θα το κάνω, όχι 3,5, συγγνώμη Κλεοπάτρα. Από ψηλά η Λειψή, το Λειψό μας. Βλέπετε πόσα νησάκια και νησίδες. Είναι σύμπλεγμα από πολλά νησάκια. Το Λειψό μας. Κυριολεκτικά Μεσολαμία στο πάω στο μονοδέντρι. Φτάσαμε στο Μήλο. Ελπίζω να ακούγεται ο αέρας. Τώρα θα βγω στον δρόμο, πολύ ανηφόρα. Ο Θεός να με βγάλει, δεν ξέρω άμα θα πάει μέχρι το τέρμα, αλλά θέα όμως, έχω κάτι φοβερές παραλίες. Δεν ξέρω τώρα, αυτό να είναι το Μυσίνι, το Μυσινάκι, αυτό θα έλεγα, όλα μπορεί να είναι το Λακίες. Άλλα 35 λεπτά. Τι θέλεις, θα σου δώσω εγώ Μήλο, περίμενε, θα σου δώσω λίγο Μήλο, έλα. Έλα. Ωραίο. Και εσύ έλα. Έλα. Φτάνεις. Πολλά γαϊδουράκια, μουλαράκια και τα λοιπά στην περιοχή. Αχ, δεν το βλέπω. Νάτες κι άλλες πινακίδες από αυτές τις αγαπημένες μου καμάρες μονοδέντρι στις πιο δύσβατες περιοχές, πολύ μακριά από το κέντρο, με θέα το απέραντο γαλάζιο, και συνεχίζουμε, έχω άλλα 25 λεπτά, πάμε προς μονοδέντρι. Και οι καμάρες ωραίες είναι, αλλά τι να σας πρωτοδείξω, μετά σου λένε μικρό νησάκι η Λειψή, αλλά πραγματικά σε 15 μέρες δεν προλαβαίνεις να τα γυρίσεις όλα, ειδικά αν τα περπατάς. Εννοείται πως και στους Λειψούς, όπως και σε όλα τα ελληνικά νησιά, κάθε 10 βήματα υπάρχουν εκκλησάκια, ελληνική σημαία, και εδώ στους Λειψούς υπάρχει και μια νησίδα, σχεδόν ένα εκκλησάκι. Και πανέμορφα μονοπάτια για πεζοπορία, πανέμορφα όμως. Δεν ξέρω ποιο να είναι αυτό το εκκλησάκι. Ξιάρχης. Λογικά, μα κι άλλο ένα εκεί,
Λογικά πρέπει να έχω περίπου 15 λεπτά ακόμα για να φτάσω. Τελευταία διασταύρωση. Αριστερά πάει για Καμάρες. Τι ωραία που είναι για εκεί. Αχ, πού είναι ο Μανώλης να φύγει να με πάει στις Καμάρες να βγάλω και εκεί ένα βίντεο. Και δεξιά πάει στο Μονοδέντρι. Τελευταία διασταύρωση. Περίπου 12 λεπτά ακόμα. Τελικά το εκκλησάκι πριν τον Άγιος Νικόλαος. Άντε, θα φτάσω. Ελπίζω να κρατήσει η μπαταρία του κινητού. Η μοναδική πινακίδα στους λειψούς που δεν καταλαβαίνει τι πάει. Τι λέει, μάλλον κάτι πωλείται και έχει τηλέφωνο, ποιος ξέρει. Αλλά τι να είναι εδώ, έχω πάει εγώ εδώ. Δεν θυμάμαι τι είναι εδώ. Και ούτε θυμάμαι. Αυτά είναι τα Σπρονίσια. Α, ό,τι να είναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι ίσως και να είναι τα Σπρονίσια. Τόσο κοντά. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Πόσα έχουμε ακόμα, κάμπους. Εδώ είναι private. Εδώ είναι path του Μονοδέντρη. Πόσο ακόμα. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Κοιτάξτε τώρα, μπαίνουμε σε ένα κατσικό δρομάκι. Λογικά είναι η τελική ευθεία και μάλιστα έχει και πόρτα να ανοίξουμε. Για να δούμε τι σου είπε. Αυτό μόνο γιατί πάντως δεν χάνεσαι, δηλαδή με κάποιο τρόπο τα βρίσκουμε. Α, ωραία. Ωραία. Γεια σας. Εν τω μεταξύ στο Google Maps την παραλία Μονοδέντρη την έχει ως γυμνιστόν. Τώρα εγώ που πάω εκεί, είδα έχουν ξέρω 2-3 αυτοκίνητα εκεί που περίπου ανοίγει, ξεκινάει το μονοπάτι στην πόρτα. Είναι 2-3 αυτοκίνητα και κάτι μηχανάκι. Λες να είναι όλοι αυτοί γυμνοί. Δεν θα βουτήξω, θα γυρίσω πίσω. Τελικά είναι πολύ ωραία να τραβάσεις βίντεο γιατί είναι σαν ημερολόγια κι αυτό. Δηλαδή, ό,τι σκέψη σου έρχεται μπορείς να τη λες, να τη συζητάς. Οπότε τώρα η σκέψη που μου ήρθε είναι τι γίνεται άμα σε δαγκώσει ένα φίδι εδώ πέρα. Γιατί δεν έχει δρόμο, περπατάω ανάμεσα στις βάρτους. Τέλος πάντων, αυτά, αρκετός ο δρόμος. Έκανα περίπου 6.000 βήματα. Θα σας πω μετά πόσα είναι, για να έρθω μόνο. Πλησιάζουμε. Ελπίζω να το βλέπετε το Μονοδέντρη. Δεν χρειάζεται να πω γιατί λέγεται Μονοδέντρη. Ένα δέντρακι μεγάλο εκεί πέρα. Φοβερό. Εντάξει, αξίζει. Θα το δω και από κοντά. Είναι λίγο αγριευτικά. Αλλά κοιτάτε, κοιτάτε, κοιτάτε. Και δεν είναι γυμνιστές. Θέλετε να ξέρετε. Κάτσε να δεις πως τη λένε αυτή την παραλία. Έχουμε έρθει και εδώ. Α, εκεί φαίνεται το τουρκόμνημα. Δες, Άγιος Νικόλαος. Αχ, τι ωραία εικόνα. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπω τίποτα από αυτά που τραβάω. Πέφτει ο ήλιος πάνω στην οθόνη του κινητού και δεν βλέπω τίποτα. Αλλά αυτό που βλέπουν τα μάτια μου, ελπίζω να το βλέπει και η οθόνη, είναι όνειρο. Λοιπόν, θα πάω πρώτα στο Μονοδέντρη και μετά θα έρθω και θα επιχειρήσω να κατέβω από εκεί. Τώρα, άμα σας πω εγώ ότι σκέφτομαι τον δημοσιογράφο στη Σίμη, κάπως έτσι την παθαίνω και πέφτει με τον κρεμό. Νομίζω από εκεί κατεβαίνουμε για αυτή την παραλία. Θα προσπαθήσω μετά. Λοιπόν, πάω Μονοδέντρη. Εκεί είναι το Μονοδέντρη. Βέβαια δεν φαίνεται ξεκάθαρα το μονοπατάκι. Μέχρι που βλέπεις αυτό το πράσινο σκηνάκι, το οποίο φαντάζομαι ο ποιητής σου ζητάει να ακολουθήσεις για να βρεθείς στο Μονοδέντρη. Οπότε πραγματικά, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, δεν χάνεσαι. Μην κάτσε να δω. Λοιπόν, φτάσαμε. 6.000 και κάτι, ξέρω εγώ, 6.100 βήματα, που σημαίνει γύρω στα 4 χιλιόμετρα και κάτι. Βέβαια, αν η φορά και αφόρητη ζέστη, δεν ξέρω εγώ, 37 βαθμούς να είχε. Και φτάνουμε στο Μονοδέντρη. Από εκεί έχει κύμα. Από εδώ κόβει. Εντάξει, αυτή είναι η παραλία. Τώρα θα κάνω μια βουτιά γρήγορη. Θα πιω λίγο νεράκι, θα φάω ένα μήλο και έφυγα για πίσω.
Αυτό είναι το μόνο δέντρο. Είναι υπέροχο. Πλησιάζω όσο μπορώ. Σας αφήνω να τα απολαύσετε λίγο χωρίς τη μελωδική μου φωνή. Τέλειο. Τέλειο, Βασίλα μου. 8 η ώρα το βράδυ. Και τρομερή ζέστη. Λοιπόν, κοιτάξτε, για μην λείψει και πάμε για χοχλακούρα. Παιδική χαρά των λειψών. Κοιτάτε, παιδική χαρά. Κοιτάτε. Εδώ. Σκάκι. Εδώ είναι η σκηνή όταν γίνονται παραστάσεις και συναυλίες. Τουρισμός κάργα λόγω του τετραημέρου των εκλογών. Ο παραδοσιακός φούρνος του Καΐρη. Όταν είχαμε έρθει πρώτη φορά εδώ το 2003, είχε καφέ ύλη, το οποίο ήταν εντυπωσιακό. Και η αστυνομία. Το χωριό έχει πολλά τέτοια σταγνάκια, σκαλάκια. Θα τα πέφτω πάνω. Πάει και για το Manoli Tastes. Manoli Tastes. Ακόμη ένα από τα σκαλάκια. Ανεβαίνουμε. Ένα από τα πολλά σημεία για να φωτογραφηθείς. I love Λήψη. Το ίδιο είπα και εγώ για σένα. Εδώ είναι το αλλιευτικό Άι Γιώργης. Δεν θέλεις κανένα τέτοιο τασταλί στο σπίτι? Θέλω, ναι, άμα μου το χαρίζετε. Θέλετε πιο καλά και το μικρό. Είχαμε πάει για ψάρεμα. Ρε εσύ, το διαβάζουν πάρα πολύ το άρθρο που είχαμε γράψει, το ξέρεις? Ναι, το ξανακοινοποίησες. Ναι, είδα, το διάβασα. Να και Κατερίνα. Τελικά δεν χρειάστηκε να περπατήσω, χρειάστηκε να περπατήσω ελάχιστα, γιατί βρήκα την Κατερίνα, τη φίλη μου, Κατερίνα Λήψη, με τη φοβερή σελίδα που καθημερινά ανεβάζει και εγώ δεν ξέρω πόσα post για τους λήψους, και με έφερε με το μηχανάκι ως εδώ και μου χάρισε και ένα ματάκι της Παναγίας, τόσο μεγάλο που δεν το έχω ξαναδεί, θα το δείξω μετά. Και έτσι κατεβαίνω τώρα την Κατηφόρα, είμαι ήδη στη Χοχλακούρα. Αυτή είναι η παραλία της Χοχλακούρας. Δεν έχει, άμα έχει αυτό το υπέροχο λευκό μπουτσαλάκι και κοιτάτε τώρα νερά. Αλλά το highlight είναι η σπηλιά λίγο πιο κάτω. Θα πάω πρώτα στη σπηλιά, να δω πώς είναι και αν είναι θα έρθω να ρίξω εδώ μια βουτιά. Απλά πρέπει να φύγω σε λίγο για να προλάβω ανοιχτή την Παναγία του Χάρου. Να, έχω χλακούρα από εδώ. Εκεί πέρα ψηλά σε εκείνο το σπίτι έχω πάει. Και τώρα περπατώ από εδώ για τη σπηλιά. Αυτή είναι η σπηλιά. Τώρα θα κατέβω και κάτω. Αλλά έχει πολύ κόσμο. Αυτή είναι η σπηλιά. Και βγαίνεις από εδώ πέρα. Πολύ μεγάλο highlight των λήψων. Απλά τώρα έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν θέλω να βουτήξω εδώ. Μια βουτιά και πίσω στη Χοχλακούρα. Χοχλακούρα. Και βράζει ο τόπος. Και θέλω να προλάβω την εκκλησία ανοιχτή, οπότε βουτιά και πίσω. Να το και το ματάκι της Παναγίας, τέλειο και τεράστιο, απλά δεν εστιάζει πιο κοντά νομίζω. Λοιπόν, και εδώ θυμάμαι την πρώτη φορά που είχαμε έρθει με τη Δήμητρα. Πρέπει να είχε και αχινούς, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα, είναι νομίζω το καλύτερο μπάνιο που έκανα, γιατί είναι βαθιά τα νερά. Δεν θυμάμαι να είναι αλλού βαθιά τα νερά. Από εδώ πάει για τουρκόμνημα. Φάρμα Δημήτρης. Έχει και κρασί και τυρί και απ' όλα κι εδώ. Πάλι θα ταΐσουμε. Τι να είναι αυτό, μουλαράκι? Αλουδάκι. Τώρα θα σε ταΐσω, έχω μήλο. Αυτό απολύτε. Αν ενδιαφέρεται κανείς, τώρα θα σας δείξω. Εδώ είναι τα παπαγαλάκια της οικογένειας Μαυράκη. Δεν ξέρω αν φαίνεται τίποτα. Φαίνεται. Είναι κακός χαμός. Κοίτα εδώ, όχι, είναι υπέροχα, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Είναι πάρα πολλά. Και είναι ακριβώς απέναντι από την Παναγία του Χάρη. Που είναι η Παναγία του Χάρη, εδώ.
Φτάσαμε. Παναγιά του Χάρου, από εδώ πάει στη λίμνη που επίσης σε λίγο θα γίνει κάτι φοβερό από την οικογένεια Παραδείση. Και πάμε να δούμε την Παναγιά του Χάρου, για να δω αν θα μου αφήσουν να βγάλω την εικόνα. Ξέρετε τι γίνεται εδώ με την εικόνα, που έχει τα κρινάκια όλο το χρόνο και είναι ξερά και όταν έρθει η μέρα της γιορτής της ανθίζουν. Μπαίνω. Τρως κοκλάκουρα και τρουγόμιμα. Από εδώ πάει για Κατσαριά και Παπανδριά. Τι ωραίες πινακιδούλες υπέροχες. Εκείνο το εκκλησάκι νομίζω είναι το Αεράκι, έτσι, αν θυμάμαι καλά το λένε. Ωραίο ήλιο βασίλεμα έχουμε δει από εκεί. Και κοντεύουμε. Τώρα παίρνουμε την κατηφόρα για λειψούς. Τι όμορφα παίρνει και από εδώ. Όταν υπάρχει μία ανάπτυξη από το δίδυμα των κρυζών, έτσι γίνεται, το φωνάζουμε στο μεγάφωνο. Αυτό είναι το νηπιαγωγείο των λειψών. Εδώ είναι το σπλάχνο που το λέω εγώ, το άγαλμα. Μάνα που ορθώθηκε του χρέους λαμπάδα και πρώτη του τέκνου σου παιδαγωγός, οδήγα το σπλάχνο σου να πάρει τη δάδα που του ανάβει η δεύτερη μάνα η νηπιαγωγός. Τι ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραίο σχολιάκι. Και αυτό, νηπιαγωγείο λειψών, με τις κούνιες του, πανέμορφο κτίριο είναι και αυτό. Εντάξει, πινακίδες, super duper. Υπάρχουν βέβαια και του κλασικού τύπου και εδώ μονοδέντροι, αλλά οι καινούριες ζωγραφισμένες μου αρέσουν πιο πολύ. Και το παγωπλίο του Μαζά που είναι η Ικαρία style, δηλαδή μπαίνεις, παίρνεις τον πάγο, πληρώνεις και φεύγεις, δεν υπάρχει υπάλληλος, δεν υπάρχει κανείς. Αυτά. Και εδώ είναι τα σκαλάκια που πάνε στο Μανώλη, πάντα στανεύουμε και αυτά. Και μια γατούλα, σπάνιες οι γάτες, δεν βλέπω πολύ συχνά γάτες στους λειψούς. Μαγαζάκια ωραία, τουριστικά, κοιτάτε, στενάκια υπέροχα. Εδώ είναι το μαγεύσεις του Μανώλη. Αυτό ήταν το ένα από τα δύο εκλογικά κέντρα. Θα προσπαθήσω να δούμε και το υπόλοιπο. Εντάξει, σήμερα στους λειψούς γίνεται χαμός. Γιατί λόγω του τετραημέρου έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Να, εδώ στην πνευματική εστίαση το ένα κέντρο. Κάτσε να δούμε. Χαμός, τουρισμός, Έλληνες, ξένοι. Στην Παναγία του Χάρου πέτυχα ένα γκρουπ από τη Ρόδο με πολύ νεαρά παιδιά. Εντάξει, όμορφα. Τι να πρωτοδείξω. Αυτό είναι το δεύτερο εκλογικό κέντρο. Κοίτα, είναι το μουσείο. Προβλέπω ότι το βίντεο αυτό θα κρατήσει 3 ώρες περίπου και πάλι δεν θα σας έχω δείξει ούτε τα μισά. Αυτή είναι από τις αγαπημένες μου πόρτες. Τόσο μικρούλα. Μαία και γατούλα. Και αυτό το σπιτάκι με τις πουά γλαστρούλες. Κάτω φορές τα γουράκια, τα γουράκια. Μπορεί και 200.
για το δρομάκι. Τελικά είπε ότι δεν βλέπω πολλές γατούλες, σήμερα έχω δει πιο πολλές οπότε το δρομάκι κατεβαίνει από το χωριό. Τα σκαλάκια αυτά τα κατεβαίνουμε για να βγούμε στο λιμάνι. Κοίτα εδώ τώρα τι άνοιξε στους Λουξούς. Ένα φοβερό μαγαζί που λέγεται Casa Divino και που έχει μέσα και τι δεν έχει μέσα. Και τι δεν έχει μέσα. Φαγητά, ποτά και κάνει κάτι κοκτέιλ. Μα κάτι κοκτέιλ. Casa Divino. Και μια βολτίτσα στο λιμάνι. Είναι απαραίτητη. Εντάξει, είναι μεγάλο το λιμάνι των Λουξών και το κάναμε ακόμα μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι σταθερή αξία ο κύριος Μπουλαφέτης με τα σφουγγάρια του. Δεν ξέρω που πήγε τώρα, πριν λίγο μου χάρισε και ένα σφουγγαράκι. 40 τόσα χρόνια είναι εδώ, να. Αφού δεν τον έχετε, δείτε τις φωτογραφίες. Το καΐκι του λαού. Το καΐκι του λαού. Είναι ωραίες οι εικόνες όταν οι ψαράδες φτιάχνουν τα δίχτυα τους. Αλλά τι να πρωτοδείξω κι εγώ. Εδώ παίζεται όλη φάση το βράδυ. Δεξιά είναι ο Νίκος Λούλης, Ουζερή. Πίσω ο Σοφοκλής. Εδώ το Καλυψό για ψάρια. Εκεί ο Ασπράκης το απόλυτο must. Καλά μιλάμε, φάγαμε προχτές ένα γλυκό ξινοχοιρινό με ρύζι. Τέλειο. Έτσι, το πιο κεντρικό σημείο των Λουξών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάτσει κάποιος εδώ για ούζα ή για τσίπουρα. Αυτά. Ο Αργύρης ψήνει τα πόδια. Τα πόδια δεν τα έχουν σε καρέκλες φέτος. Εδώ ο Ασπράκης himself, ο Σίβος, γράφει το σημερινό πιάτο. Το χταπόδι στο Μεξικό. Πρωτεΐνη, αλλά κρέμ, φασολάκια πράσινα, κρυθαρότο. Να, αυτό έγινε πριν 2-3 χρόνια. Άνοιξε το λιμάνι, δηλαδή. Εδώ που σχολιάζω αυτό το πράγμα. Το πεζοδρόμιο έγινε. Εδώ είναι το εμβληματικό The Rock, που είναι ταυτόχρονα μπαράκι και ένα από τα καλύτερα ουζερί. Τα χταπόδια κυλιάζονται. Το Πεύκο. Εν τω μεταξύ, όλα τα εστιατόρια, όλα έχουν καλό φαγητό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι έφαγα κάποια στιγμή σε κάποιο από αυτά και ότι δεν άξιζε. Να, τώρα πλησιάζω στο Γιάννης Γεύσης, που και αυτό είναι σούπερ. Πολύ καλό φαγητό και αυτό. Και το καθένα έχει τη δική του ταυτότητα, έτσι. Λέω και εγώ, Γιάννης Γεύσης. Εδώ φημίζεται και για τη βάρκα. Περίμενε, θα σας δείξω και τη βάρκα του. Να και η πολύ φωτογραφημένη βάρκα του Γιάννη. Πάρα πολύ. Αύριο πιο πολύ. Τέλεια. Και εγώ φόρεσα και τα μαύρα. Να και η Κατσαδιά. Κατεβαίνουμε μια μεγάλη κατηφόρα. Και απέναντι, το ξέρω πολύ καλά γιατί έχω πάει κολυμπώντας, είναι το νησάκι Λύρα. Εδώ μπροστά ακριβώς είναι η παραλία της Κατσαδιάς. Δεξιά εκεί που είναι τα σκάφη είναι η παραλία της Παπανδρειάς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες παραλίες. Υπάρχει το Τσελεπάκι, το Πουγγί και του Λαλαούνι, που δεν θα το πιστέψετε, αλλά δεν έχω πάει ούτε εγώ. Να τι και η Κατσαδιά. Όχι, πείτε.
βρείτε κάτι. Πώς λέμε, my office for the day, αυτό. Και επίσης όταν σας δείχνω εικόνες από τις παραλίες, κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλάω. Σας ακούω να φωνάζετε, σταμάτα, σταμάτα, μην μιλάς άλλο. Κατσαβιά. Ένας από τους λόγους που αγαπάμε τόσο την Κατσαβιά είναι η Ντιλάιλα. Κοιτάξτε εδώ. Και από κάτω πιάτο η Κατσαβιά. Μουσική ακούτε. Παλιά ήταν γεμάτο κορδέλες εδώ. Μερικές φορές τα ποίηματα βγαίνουν και σε άλλες μορφές. Εδώ είναι δύο ποίηματα σε μορφή σαλάτας. Η ροβιθούλα και η καρπουζοσαλάτα. Μιλάμε, ξέρω τι θα έλεγαν κάποιοι φίλοι, και η τρελοφέτα, αλλά η τρελοφέτα τα παχαίνει, οπότε σήμερα μόνο ροβιθούλα και καρπουζοσαλάτα. Τελειότητα στην Ντιλάιλα της Κατσαβιάς. Ωραίο και αυτό το πλάνο. Λοιπόν, διαπιστώνω ότι περπατάω πάρα πολλές ώρες γενικότερα. Με 40 βαθμούς Κελσίου, είναι ξέρω εγώ 3 παρά το μεσημέρι, καίει ο τόπος. Τώρα ακούγονται μόνο τα τζιτζίκια. Και πολύ ανηφόρα. Είμαι συνέχεια χωρίς ανάσα. Αλλά κοιτάτε τη θέα. Επιτέλους, κατηφόρα, μετά από πολύ ανηφόρα, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Ναι, 2,5 χιλιόμετρα, αλλά είναι πιο μακριά από ό,τι φαίνεται. Στο 63ο χιλιόμετρο βρισκόμαστε. Έχουνε κάτι τα σπίτια των λειψών, όλα είναι το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Δείτε εδώ αυτό, κοιτάτε, με τη χελωνίτσα του απ' έξω. Εδώ είναι το horse riding. Εδώ υπάρχουν άλογα, αυτή τη στιγμή όχι, αλλά γενικά υπάρχουν πολλά άλογα που μπορείς να τα νοικιάσεις για να πας βόλτα το απόγευμα με τη δύση του ηλίου, που είναι πάρα πολύ ωραία, με το νεκτάρι όλα αυτά. Και αυτό το σπίτι μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω, κάτι από τα χρώματα. Και επίσης, κοιτάτε εδώ, δηλαδή όπου και να γυρίσεις, όμορφα εκκλησάκια, όμορφα σπιτάκια. Μεγάλη διαφήμιση, εγώ το λέω στο δήμαρχο να μου δώσει το χρυσό κλειδί της πόλης, αλλά δεν μου το δίνει. Αυτό είναι το κουσέλιο. Είναι ένα μικρό λιμανάκι. Αυτό κλειδώνω για φέτος. Τα πόδια στο τραπέζι, μπαλκονάκι με θέα τη θάλασσα, διαβάζω το βιβλίο μου, ηλιοβασίλεμα. Άντε, και του χρόνου να είμαστε καλά. Πιο πολύ λείψη. Κάτω είναι που ζουν οι κουζίνες, που ζουν οι ναύτες, οι καμπίνες. Βλέπεις κάτω? Ναι. Κάτι μηχανές βλέπω. Καλά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά αυτό το σχολείο είναι το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Λειψών και είναι ο λόγος μαζί με τη διευθύντρια της Σωτηρία που ουσιαστικά έρχομαι στους Λειψούς για Πανελλήνιες. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα, κάτω ακριβώς από το σχολείο,
Ένα τεράστιο γήπεδο, 5x5, κόσμημα είναι. Λοιπόν, το σχολιάκι αυτό μπορεί να έχει φέτος μόνο 33 μαθητές, αλλά είναι ένα σχολείο τεράστιο, πανέμορφο, που θα το ζήλευαν πάρα πολύ. Εμείς σίγουρα, δείτε εδώ εκτάσεις, δείτε εδώ αυλές, απ' όλα έχει. Έρχεται ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Να, εκεί ο δήμαρχος τον περιμένει για να δούμε. Καλώς ορίσατε.